Arno Online Education, συνεχίζουμε παιδιά τις ασκήσεις μας πάνω στο τετράδιο εργασιών με τη δεύτερη άσκηση. Να συμπληρώσεις λίγο τους παρακάτω πίνακες. Ποιος είναι ο μικρότερος φυσικός αριθμός που είναι διψήφιος? Επαναλάβουμε παιδιά από τη θεωρία του σχολικού βιβλίου ότι φυσικοί λέγονται οι αριθμοί οι οποίοι χτίζονται παιδιά με αυτά εδώ τα ψηφιάκια. Το 0, το 1, το 2, το 3, το 4, το 5, το 6, το 7, το 8 και το 9. Οι αριθμοί, παιδιά, που χτίζονται με αυτά τα 10 ψηφία είναι φυσικοί αριθμοί. Είναι οι αριθμοί της φύσης. Είναι οι αριθμοί που είναι από το 0 και πάνω και είναι ολόκληροι. Ολόκληροι. Δεν έχουν δηλαδή υποδιαστολή, δεν έχουν κόμμα. Ποιος είναι λοιπόν, παιδιά, ο μικρότερος φυσικός αριθμός που είναι διψήφιος? Διψήφιος, παιδιά, τι σημαίνει? Ότι έχει το ψηφίο των μονάδων και έχει και το ψηφίο των δεκάδων, έτσι. Δηλαδή πηγαίνει μέχρι το ψηφίο των δεκάδων. Ποιος είναι, παιδιά? Δεν είναι ο 10, ε? Αυτός δεν είναι ο μικρότερος διψήφιος. Υπάρχει άλλος μικρότερος από το 10, ε? Διψήφιος. Διψήφιος πάντα, έτσι, διψήφιος. Ο μικρότερος τέτραψήφιος ποιος είναι? Τέτραψήφιος, παιδιά, είναι ο αριθμός που έχει 4 ψηφία. Έχει τις μονάδες, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες. Άρα για να είναι ο μικρότερος πρέπει λογικά, παιδιά, να έχει τις λιγότερες χιλιάδες. Άρα ποιος είναι αυτός ο αριθμός? Δεν είναι ο 1000. Έχει μία χιλιάδα, μία χιλιάδα και όλα τα υπόλοιπα μηδενικά. Αυτός είναι ο μικρότερος τετραψήφιος αριθμός. Και πάμε, παιδιά, και στον 9 ψήφιο. Είναι ο αριθμός που έχει 9 ψηφία. Τις μονάδες, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες, τις μονάδες χιλιάδες ή χιλιάδες μονάδες όπως το γράφουμε, τις χιλιάδες δεκάδες ή αλλιώς δεκάδες χιλιάδες, τις εκατοντάδες χιλιάδες ή αλλιώς χιλιάδες εκατοντάδες, ωραία, τις μονάδες εκατομμυρίων, τις δεκάδες εκατομμυρίων και τις εκατοντάδες εκατομμυρίων. Να το γράψουμε έτσι. 9 δεν είναι αυτά ψηφία? Επειδή ποιος είναι αυτός ο αριθμός, ο 9 ψήφιος που είναι ο μικρότερος? Είναι ο αριθμός που θα έχει τις λιγότερες εκατοντάδες εκατομμυρίων. Θα έχει δηλαδή, παιδιά, συγκεκριμένα πόσες εκατοντάδες εκατομμυρίων για να είναι ο μικρότερος? Μία. Και όλα τα υπόλοιπα μηδενικά. Να το. Για να δούμε. Να το κάνουμε και λίγο πιο φανταζή. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο αριθμός, παιδιά? 100. 100 εκατομμύρια. Αυτός δεν είναι. Ο άσος είναι δηλαδή μία εκατοντάδα εκατομμυρίων και όλα τα υπόλοιπα είναι μηδενικά. 100 εκατομμύρια. Ωραία, παιδιά. Πάμε τώρα να δούμε αντίστοιχα και τους μεγαλύτερους φυσικούς αριθμούς που είναι τριψήφι, εξαψήφι και δεκαψήφι. Τριψήφιος. Τριψήφιος, παιδιά, τι σημαίνει? Ότι έχει τρία ψηφία. Και συγκεκριμένα το ψηφίο των μονάδων, το ψηφίο των δεκάδων και το ψηφίο των εκατοντάδων. Για να είναι ο μεγαλύτερος σημαίνει ότι εδώ στο ψηφίο των εκατοντάδων θα είναι το μεγαλύτερο από αυτά εδώ τα νουμεράκια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο? Το 9. Άρα θα είναι 9 εκατοντάδες και όλα τα υπόλοιπα τι θα είναι? Επίσης 9 ράκια. Έτσι, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι είναι το 900. Όχι, παιδιά, δεν είναι το 900 ο μεγαλύτερος τριψήφιος. Υπάρχει κι άλλο ένα μεγαλύτερο. Ούτε ο 990, παιδιά. Είναι ο 999. Οι 999 καραμελίτσες δεν είναι περισσότερες από τις 990, ε? 900, λοιπόν, παιδιά, να το γράψουμε εδώ πέρα καλά, ο μεγαλύτερος τριψήφιος φυσικός αριθμός είναι ο 999. Πάμε τώρα στο μεγαλύτερο εξαψήφιο. Σημαίνει ότι έχει, παιδιά, 6 ψηφία. Τις μονάδες, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες, τις μονάδες χιλιάδες ή αλλιώς χιλιάδες μονάδες, χιλιάδες δεκάδες ή δεκάδες χιλιάδες, παιδιά, το ίδιο είναι, και χιλιάδες εκατοντάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες. Άρα, παιδιά, με την ίδια λογική, ο μεγαλύτερος εξαψήφιος αριθμός είναι αυτός που εδώ στο ψηφίο των χιλιάδων εκατοντάδων, των εκατοντάδων χιλιάδων, θα έχει το μεγαλύτερο νουμεράκι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νουμεράκι? Το 9. Άρα θα έχει 999.999. Για δοκιμάστε το, παιδιά. Υπάρχει άλλος μεγαλύτερος εξαψήφιος φυσικός αριθμός από αυτόν που έχουμε γράψει? Δοκιμάστε. Παίξτε με τους αριθμούς.
Και θέλουμε και το μεγαλύτερο, παιδιά, δεκαψήφιο αριθμό. Είναι ο αριθμός που έχει 10 ψηφία. Τις μονάδες, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες, τις μονάδες χιλιάδες ή αλλιώς χιλιάδες μονάδες, χιλιάδες δεκάδες ή αλλιώς δεκάδες χιλιάδες, χιλιάδες εκατοντάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες, μονάδες εκατομμυρίων, δεκάδες εκατομμυρίων, εκατοντάδες εκατομμυρίων και έχουμε κι άλλο ένα δέκατο ψηφίο, τα δισεκατομμύρια, παιδιά. Με την ίδια λογική, παιδιά, ο μεγαλύτερος δεκαψήφιος αριθμός είναι ο αριθμός που έχει εδώ, στο ψηφίο των δισεκατομμυρίων, το μεγαλύτερο από αυτά τα νουμεράκια. Δηλαδή, ποιο είναι το μεγαλύτερο, το 9. Άρα είναι ποιος αριθμός, παιδιά? 9, όχι 9 δισεκατομμύρια, δηλαδή όχι 9 και όλα τα υπόλοιπα μηδενικά. Δεν είναι αυτός, παιδιά, ο μεγαλύτερος. Υπάρχει κι άλλος μεγαλύτερος. Είναι ο αριθμός 9 δισεκατομμύρια, 999 εκατομμύρια, 999.000, 999. Πολλά εννιάρια, έτσι, παιδιά. Βλέπετε, δηλαδή, παιδιά, γεμίσαμε κάθε ένα από αυτά τα ψηφιάκια με το μεγαλύτερο νουμεράκι από αυτά εδώ που είναι το 9. Όπως και όλα τα προηγούμενα, ώστε να φτιάξουμε το μεγαλύτερο φυσικό αριθμό. Λοιπόν, έχουμε 9 δισεκατομμύρια, 999 εκατομμύρια, 999.000, 999. Μεγαλούτσικος αριθμός, για να το γράψουμε, παιδιά, στο κουτάκι του εδώ πέρα, στο κουτάκι του. 9 δισεκατομμύρια, 999 εκατομμύρια, 999.000, 999. Αυτό είναι, έτσι. Ωραία. Ναι, ναι, παιδιά. Ας το βάλουμε και αυτό στο κουτάκι του, έτσι να είναι προστατευμένο. Είναι 100 εκατομμύρια. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, φτιάξαμε, λοιπόν, το μικρότερο και το μεγαλύτερο φυσικό αριθμό για κάθε μία από τις περιπτώσεις που παρουσιάζει η άσκησή μας. Για να τους διαβάσουμε, λοιπόν, όπως λέει όλα τα παιδάκια. 10, 1000, 100 εκατομμύρια, 999, 999.999, 9 δισεκατομμύρια, 999 εκατομμύρια, 999.999. Τι παρατηρείς, λέει, σε κάθε πίνακα? Παιδιά, παρατηρούμε ότι για να φτιάξουμε, παιδιά, το μικρότερο φυσικό αριθμό για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, πώς το φτιάξαμε? Το πρώτο ψηφίο είναι ο άσος, η μονάδα, και όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, τι είναι? Τα μηδενικά, για να φτιάξουμε το μικρότερο φυσικό αριθμό. Ενώ για να φτιάξουμε το μεγαλύτερο φυσικό αριθμό, παιδιά, τι κάναμε? Όλα τα ψηφία είναι εννιαράκια. Όλα τα ψηφία, παιδιά, όλων των αριθμών είναι το 9. Εννιαράκια. Λοιπόν, παιδιά, αυτά τα γράφουμε εδώ ακριβώς όπως τα είπαμε τώρα, έτσι, με λόγια. Εδώ είναι η μονάδα, ο άσος, και όλα τα υπόλοιπα είναι μηδενικά. Ενώ εδώ, για να φτιάξουμε το μεγαλύτερο, όλοι οι αριθμοί, όλα τα ψηφία τους είναι το 9. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη εύχομαι σε όλους σας και να είστε πάντα καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ θερμά, όλους σας.